Μαρία, για τα καλά παιδιά θα μιλήσουμε σήμερα. Και όχι για τους καλούς ανθρώπους που υπάρχουν γύρω στη ζωή μας. Για αυτούς που, επειδή είναι καλοί, ταλαιπωρούνται. Mm. Ακριβώς. Και το πρώτο που λοιπόν που έχουμε να κάνουμε, Αδριανή, είναι να ξεχωρίσουμε τι εννοούμε, πώς ορίζουμε δηλαδή το καλό παιδί σαν σύνδρομο ή το καλό παιδί σαν συμπεριφορά. Το καλό παιδί λοιπόν σαν συμπεριφορά είναι ο ευγενής ο άνθρωπος. Ναι. Που αυτό τον θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε εμείς, θέλουμε να είναι τα παιδιά μας, θέλουμε να είναι οι φίλοι μας και να συναναστρεφόμαστε με τέτοιους. Το σύνδρομο λοιπόν του καλού παιδιού είναι ένας ετεροκαθοριζόμενος άνθρωπος που δεν μπορεί να πει όχι, που υποτιμάει τον εαυτό του και που υποσυνείδητα, χωρίς να το καταλαβαίνει, λέει: αν προσφέρω πολύ, αν δώσω πολύ, αν βοηθήσω πολύ, θα με αγαπάνε, θα με εκτιμάνε, θα με αποδέχονται. Άρα όλη τη ζωή κινείται γύρω από αυτό. Ναι. Να καθορίζει κάθε του επιλογή, ακόμα και τις επιθυμίες του. Ναι. Δηλαδή μπορεί, αν είμαι εγώ το καλό παιδί και θέλουμε να βγούμε απόψε και να πω εγώ θέλω να φάμε μακαρονάδα και να πεις μωρέ εγώ κάνω δίαιτα, δεν θέλω, πάμε σε ψάρι. Εντάξει, πάμε ψάρι, ό,τι θες. Οπότε έτσι, και μας αρέσει το ψάρι, έχει καλό. Άμα μου αρέσει το ψάρι, έχει καλό. Ή άμα την επόμενη εβδομάδα μου κάνεις εσύ το χατήρι, πάλι έχει καλό. Αλλά άμα αυτό γίνεται μονίμως και συνέχεια και φτάσω μετά από 10 χρόνια είτε φιλίας, είτε σχέσεις, είτε εργασιακής συνεργασίας να πω ασυχτήρι, δεν έχεις ακούσει που λένε τα σιγανά από τα μάκια να φοβάσαι. Ναι. Είναι αυτό. Είναι τα πολλά ναι, που στο τέλος δίνουν ένα όχι, αλλά είναι όχι ισοπεδωτικό. Γιατί φαντάσου τώρα, Αδριανή, ότι αν εγώ εδώ κρατάω ένα ελαττήριο που φτάνει νοητά μέχρι εδώ στη φυσική του κατάσταση και γίνει κάτι και πιεστεί, αν το αφήσω, θα κάνει στιγμία μία ταλάντωση και θα επανέλθει στη φυσική του κατάσταση. Δηλαδή, μοιράζει για ταλαντώσεις τώρα, κάνει ταλάντωση και το. Και το μικρόφωνο. Εδώ. Ωραία, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εάν λοιπόν το αφήσω, θα κάνει μια στιγμή ταλάντωση και θα επανέλθει στην αρχική του φυσική κατάσταση. Αν όμως θεωρήσω ότι ας μη γίνει ο καυγάς, ας μη γίνει η ένταση, γιατί είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του καλού παιδιού, να αποφεύγει τις εντάσεις, η ήρεμη διαρκής υπομονή. Και κοιτά, για να κρατηθεί το χέρι εκεί, πιεσμένο το ελαττήριο, χρειάζεται ενέργεια. Να. Σε δεύτερο χρόνο θα γίνει κι άλλο. Μπιπ. Σε τρίτο χρόνο κι άλλο. Μπιπ, μπιπ, μπιπ. Φτάνει λοιπόν κάποια στιγμή το ελαττήριο σε ένα ανώτατο σημείο ανοχής και αντοχής. Κάποια στιγμή θα κάνει πιου! Και όποιον πάρει, ο χάρος θα σπάσει κανένα μάτι. Αυτό είναι. Γιατί όταν δηλαδή λέμε εμείς η αντίδραση ενός ανθρώπου είναι υπερμεγέθη σε σχέση με το ερέθισμα που την προκάλεσε, είναι κάτι που έχει να κάνει από το παρελθόν. Άρα δεν έχει να κάνει με το ότι αυτός είναι ένας ήπιος χαρακτήρας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, δεν λογαριάζει και πολλά τώρα. Αφήνει και πράγματα να πέσουν κάτω. Αυτό είναι μια βολική ερμηνεία. Στο ότι κάποιος δεν αντιδρά. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι, ρε Μαρία, δεν θυμώνουν μέσα τους. Θυμώνουν και αυτό λέμε. Είναι ο ταπωμένος ο θυμός που πολύ συχνά θα βγει σε ψυχοσωματικά, πολύ συχνά θα βγει, είναι πολύ ευάλωτη σε εξαρτήσεις, σε συναισθηματικές υπερφαγίες. Και θα δεις ότι το έχετε μιλήσει εδώ στην εκπομπή, ότι οι άνθρωποι αυτοί στο τέλος της ημέρας συνήθως δεν μπορούν να συγκρατήσουν. Είναι τα καλά παιδιά που έχουν ακολουθήσει 30 πρέπει μέσα στη μέρα υποδειγματικώς και στο τέλος της ημέρας θα πούνε ένα ασυχτήριο τώρα και εγώ θα ευχαριστηθώ. Και είναι αυτό το ανεξέλεγκτο, οτιδήποτε ανεξέλεγκτο, είτε είναι τροφή, είτε είναι ποτό, είτε είναι τσιγάρο, είτε είναι φωνές και νεύρα, παραπέμπει σε ένα καλό παιδί που το οποίο έχει καταπιεστεί. Αρκετά. Καθένα από αυτά που αναφέρεις μπορεί να το έχουμε σαν χαρακτηριστικό ή να το εκδηλώσουμε σαν συμπεριφορά κάποια στιγμή όλοι μας και να συμπιέσουμε το θυμό μας σε μία περίσταση γιατί δεν μας παίρνει π.χ. να το εκδηλώσουμε εκείνη τη στιγμή ή να του δώσουμε να καταλάβει σε κάτι άλλο είτε αυτό είναι φαγητό ή οτιδήποτε. Αυτό απαραίτητα μας κάνει και καλά παιδιά όλους. Ωραία. Έτσι πάμε να δούμε λοιπόν μερικά χαρακτηριστικά θα έλεγα. Να τα δούμε, γιατί, ναι, αν έχει συγκεκριμένα. Ναι, έχουμε κάποια χαρακτηριστικά για να δούμε μετά, αν πληρούμε την πλειοψηφία από αυτών των χαρακτηριστικών, να αρχίσω να ανησυχώ. Τα καλά παιδιά, να πάω στο γιατρό. Ναι. Τα καλά παιδιά λοιπόν είναι πολύ ζεστοί άνθρωποι. Είναι αυτοί που λέμε, αυτός είναι πολύ καλός άνθρωπος. Έχουν υψηλή ευφυΐα γενικώς. Όμως, δεν μπορούν να πούνε όχι. Δεν μπορούν να οριοθετήσουν καταστάσεις και ανθρώπους. Ούτε τον εαυτό τους. Συνήθως ούτε και τον εαυτό τους. Γι' αυτό και πολύ συχνά δεν μπορούν να υποστηρίξουν υποσχέσεις που κάνουν on time. Δηλαδή να είναι συνεπείς σε πράγματα. Okay. Έχουν την καλή διάθεση. Δεν είναι πάρα πολύ καλοί ακροατές, γιατί δεν θέλουν να μπουν στη συζήτηση για να ψάχνοντας τι είναι αυτό να κάνω να σε ευχαριστήσω.
Κατάλαβα. Ωραία. Άρα δεν ακούνε συνειδητά εκείνη την ώρα. Όχι, ενεργητικά. Δεν ακούνε συνειδητά. Γι' αυτό μπορεί και να μην θυμούνται μετά εκ των υστέρων. Στη συνέχεια, μπαίνουν, τους έλκουν άνθρωποι και καταστάσεις προβληματικοί, γιατί πρέπει να έχουν ένα αντικείμενο επισκευής. Γιατί... Oh, συγγνώμη, τώρα το μυαλό μου ξέρεις που πήγε. Πριν ξεκινήσουμε, λέω στη Μαρία, βρε Μαρία, δεν ξέρω αν είμαι καλό παιδί, μάλλον δεν είμαι καλό παιδί, ευτυχώς με αυτά που ακούω. Αλλά έχω πάρα πολλά, όλοι γύρω μου είναι καλά παιδιά, είναι τα καλά παιδιά της οικογένειάς τους. Άρα, κατάλαβες ποιος είναι ο προβληματικός. Δεν λέμε προβληματικό. Εγώ στα σεμινάρια μου δεν λέμε ποτέ ούτε σωστό ούτε λάθος, ούτε ηθικό και ανήθικο. Είναι μια πρόκληση στη ζωή τους. Λέμε αυτό που έχουμε σαν συμπεριφορά ή σαν χαρακτήρα ή σαν κατάσταση με συμφέρει. Σωστά. Γιατί αν δεν με συμφέρει, ας κάνω κάτι να με συμφέρει. Για να το σημειώσω. Ωραία. Αυτό. Λέγαμε για τα χαρακτηριστικά. Λέγαμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι υποσυνείδητα η τάση να ευχαριστήσω τους άλλους. Άρα λένε πράγματα που ο άλλος θέλει να ακούσει. Όχι απαραίτητα τη γνώμη τους. Ωραία. Κάποια στιγμή όμως δεν θα τους βγει η γνώμη τους. Χωρίς να είναι κόλακες. Χωρίς να είναι κόλακες. Δεν το κάνουν με δόλο να σου πω. Συγγνώμη να σου πω αυτό που θέλω να ακούσω για να πάρω λεφτά. Όχι, αυτό που θέλω να πάρουν είναι αποδοχή, είναι εκτίμηση. Είναι ο φίλος ο οποίος θα έχει πάντα να σου δανείσει λεφτά. Είναι ο συγγενής ο οποίος θα είναι πάντα πρόθυμος να έρθει στο νοσοκομείο. Είναι ο αδερφός ο οποίος θα είναι πάντα εκεί τη μετακόμιση, στην ασθένεια. Θα πάει αυτός στους γονείς στο γιατρό και δεν θα σου πει, μα βοήθα κι εσύ. Είναι αυτός ο οποίος είτε είναι κουμπάρος και χωρίζει θα παρασταθεί, είτε είναι συνεργάτης και θέλει στο τηλέφωνο ψυχολογική στήριξη, θα αφήσει τη δουλειά του για να κάνει τον ψυχολόγο. Πάντα του χρωστάνε άνθρωποι λεφτά. Υποτιμάει τη δουλειά του και αν αξίζει 100, θα ζητήσει 50. Γιατί λέει, άμα ζητήσω 100 μπορεί να μην μ' αρέσει. Υποσυνείδητα γίνονται όλα αυτά. Και ξαναλέω, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ ευφυείς άνθρωποι, δεν θα τους δεις ποτέ top στην κατηγορία της εργασίας τους. Όχι από συστολή. Όχι από συστολή, γιατί δεν έχουν την πυγμή, γιατί για να φτάσεις top κάποια στιγμή θα πρέπει και να δυσαρεστήσεις κάποιον. Έτσι. Και να αντέξεις να οριοθετήσεις και να πάρεις δύσκολες αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη ένα CEO θα πρέπει να αντέξει και να απολύσει κάποιον. Όχι, δεν το αντέχουν. Οπότε δεν φτάνουν ποτέ. Και θα δουν, ας πούμε, ότι έχουν γνώσεις στο αντικείμενό τους. Είσαι, ξέρω εγώ, λογιστής, είσαι δικηγόρος. Και έχεις γνώσεις. Μιλάς εσύ, φτιάχνω. Ναι. Γνώσεις παραπάνω από το μέσο όρο των συναδέλφων, και όμως η οικονομική σου κατάσταση ή το κύρος σου δεν αντιστοιχεί σε αυτή την ικανότητα που έχεις. Είναι λοιπόν γι' αυτό πάρα πολύ καλό να τους έχουμε φίλους, γιατί θα είναι πάντα εκεί. Πάρα πολύ δύσκολο αν τον έχεις, παραδείγματος χάρη, γονιό, γιατί μπορεί να δίνει χρήματα σε άλλους ή τις Κυριακές να πάει να βοηθήσει το σύντεκνο που τριγάει ή τον συνάδελφο που μετακομίζει, και πάρα πολύ δύσκολο να τον έχεις σύντροφο ή σύντροφο. Γιατί? Γιατί όταν θα θες εσύ το βράδυ να μιλήσεις με τον σύντροφό σου, θα είναι στο τηλέφωνο να παρηγορεί κάποιον, να φροντίσει κάποιον άλλο. Όταν θα πεις, θέλουμε χρήματα για να κάνουμε αυτό, μα εγώ τα δάνεισα στον αδερφό μου γιατί θέλει να κάνει μια επιχείρηση. Mm-hmm. Οπότε, ένα δείγμα είναι ότι, εάν ο κύριος Καραγιάννης λέει, ο δασκαλός μου, ότι αν μας συμβαίνει κάτι μία φορά, έχουμε πέσει θύμα. Αν μας συμβαίνει κάτι δεύτερη φορά, είμαστε συνένοχοι. Οπότε, εάν δεύτερη φορά και πάνω έχω δανείσει χρήματα και δεν μου τα έχουν επιστρέψει, τότε κάτι σημαίνει για μένα. Που δεν τα έχω ζητήσει, δεν που τα έχω ζητήσει, δεν κάτι σημαίνει για μένα. Ναι, κάτι σημαίνει ότι το κάνω για κάποιο άλλο λόγο, για να γίνω αρεστός. Δεν νιώθω αρκετά να πατάω εγώ στα πόδια μου ότι εγώ αξίζω. Και όποιος το δει ή επιλέγω ανθρώπους που μπορούν να το δούνε. Και πάω αδιακρίτως να βοηθήσω ή να προσφέρω για να την πάρω αυτή την εκτίμηση. Καλό παιδί γεννιέσαι ή γίνεσαι. Μπράβο, πολύ ωραία ερώτηση. Και να πάμε να δούμε λοιπόν τα αίτια. Καλό παιδί γίνεσαι, Ανδριανή. Και είναι πολλοί μπορεί να είναι οι παράγοντες. Εγώ θα αναφερθώ σε τρεις. Mm-hmm. Ο πρώτος παράγοντας μπορεί να είναι το υπερπροστατευμένο παιδί. Το παιδί όπου η μητέρα προλαμβάνει όλες τις ανάγκες και δεν το αφήνει να αναπτύξει ένα εσωτερικό σημείο αναφοράς. Πιες λίγο νερό. Φάει. Ψύχρα κάνει. Χαιρέτησε την κυρία Μαρία. Έλα να πάμε στη γιαγιά που θα χαρεί. Μα φάει το γλυκό που σου δώσει η γιαγιά, που το έκανε για σένα. Αυτό, πριν από εσάς, για εσάς. Άρα το παιδί δεν καλλιεργεί ένα εσωτερικό σημείο αναφοράς να ξέρει εγώ τι χρειάζομαι.
κάνει πάντα αυτό που του λέγεται. Ωραία, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το ανάποδο. Ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε παρέτηση. Δηλαδή, είτε μπορεί να είναι μια μαμά η οποία περνούσε δύσκολα στο γάμο της, πού να ασχοληθεί με το παιδί. Mm. Μπορεί να είναι μια μαμά η οποία όταν γέννησε, όταν μεγάλωνε, αρρώστησε, πώς να ασχοληθεί. Παίρνουσε κατάθλιψη ή αρρώστησε η μητέρα της ή αρρώστησε ένα άλλο παιδί και έπρεπε να είναι σε άλλη πόλη, σε νοσοκομείο. Ή ήταν το παιδί το οποίο, παραδείγματος χάρη, είναι το έκτο παιδί από μια οικογένεια με έξι παιδιά. Και να θες δεν προλαβαίνεις να ασχοληθείς. Και να θες δεν προλαβαίνεις και ενδεχομένως το πρώτο ή το δεύτερο είχε ένα πρόβλημα είτε υγείας, είτε ναρκωτικών, είτε. Άρα έπεσε όλη η ενέργεια και η προσοχή σε εκείνο το παιδί που απαιτούσε την ενέργεια και την προσοχή και είναι αυτά τα λεγόμενα παιδιά που μεγάλωσαν μοναχά τους. Στο αθόρυβο, στον αυτόματο πιλότο. Και το τρίτο παιδί είναι το παιδί ο δικηγόρος, το παιδί υπεργονιός. Δηλαδή, είναι το παιδί εκείνο, φαντάσου τώρα ένα σκηνικό, που ο μπαμπάς και η μαμά τσακώνονται και έρχεται το παιδί, που αφού τσακώνονται λοιπόν και αφού έχουν μια συγκρουσιακή σχέση, δεν έχουν την καθαρή ματιά να δούνε το παιδί που κοίτα, ζωγράφισε κάτι, υπερπάτησε ή χαμογέλασε. Αυτά τα χαριτωμένα που τα αναδεικνύουμε, γιατί είναι στραμμένοι μέσα στο δικό τους πόνο. Και ξαφνικά αυτό το παιδί ενδεχομένως θα κάνει κάτι. Μπορεί να είναι να πλύνει τα πιάτα, μπορεί να είναι να ταΐσει το σκυλάκι, μπορεί να είναι. Και η μαμά ή ο μπαμπάς χαίρεται. Ή καθώς θα μεγαλώνει, ξέρω εγώ, 7, 8, 10, 12 χρονών, θα πει: μπαμπά, μην τη μαλώνεις τη μαμά. Ή μπαμπά, είχες δίκιο, ή μαμά, είχες δίκιο. Α, εσύ με καταλαβαίνεις. Και αρχίζει δηλαδή να εισπράττει προσοχή από τους γονείς όταν γίνεται ο διασυνδετικός κρίκος. Όταν γίνεται ο δικηγόρος μεταξύ τους, όταν γίνεται ο ψυχολόγος μεταξύ τους. Άρα σου λέει εδώ. Παίρνουμε τον μπράβο και μπράβο. Την προσοχή. Έτσι, εδώ θα δουλέψουμε. Μπράβο. Έτσι λοιπόν συνεχίζει να μαθαίνει να παίρνει μπράβο μέσα από τη βοήθεια. Μάλιστα. Τρία διαφορετικά μοτίβα που μας πιάνουν λίγο πολύ όλους σε ένα βαθμό. Δεν είναι δηλαδή δύσκολο να δεις ούτε το υπερπροστατευμένο παιδί γύρω σου. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο δύσκολο να δεις το παιδί το παρετημένο λίγο πια. Δεν ξέρω εσύ τι εικόνα έχεις. Δηλαδή το υπερπροστατευμένο μου είναι πολύ πιο έντονο, η πρώτη και η τρίτη περίπτωση, ναι, ο δικηγόρος και το. Δεν είναι, δηλαδή μου ήρθε τις προάλλες μία κυρία με όλη της την ειλικρίνεια, σπουδαγμένη με πτυχίο πανεπιστημίου, να λέει «Μα γιατί ο γιος μου όταν του ζήτησα βοήθεια για την αδερφή του είπε «Αφήστε με πια με την αδερφή, μου, αφού ξέρω ότι την αγαπάει». Λέω «Ναι, γιατί 23 χρόνια ασχολείστε με αυτήν, με το κεθεά, με τα ναρκωτικά, με...» και αυτό σε αυτό στο σημείο να χαρακώσει τους καρπούς του και δεν ασχοληθήκατε. Να. Δηλαδή, να τον πάρεις τηλέφωνο και να πεις για την αδερφή. Αλλά αν μιλήσεις 10 λεπτά για την αδερφή, μιλάς 15 για αυτόν, τι κάνει αυτός, τι ωραίο έχει να μοιραστεί, λέει όχι. Τότε. Μαρία, οι άνθρωποι που έχουν αυτό το σύνδρομο του καλού παιδιού, το αντιλαμβάνονται? Όχι, δεν το αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό και έχουν την τάση να κατηγορούν τους άλλους. Οι άλλοι φταίνε. Ότι τι δηλαδή. Ότι ο άλλος δεν εκτιμά. Κοίτα, αφού εγώ δεν θα το έκανα αυτό, αυτός γιατί το κάνει. Έχουν συνήθως αυτή τη στάση. Αφού εγώ δεν θα συμπεριφερόμουν με αυτόν τον τρόπο, ο άλλος γιατί το κάνει. Αφού εγώ τον βοήθησα, αυτός γιατί δεν με βοηθάει τώρα. Mm-hmm. Αφού εγώ ανταποκρίθηκα στην ανάγκη του και κυρίως την πρόλαβα πριν μου την εκφράσει, αυτός γιατί δεν το εκτιμά. Τώρα, ξέρεις, όλα αυτά που μου περιγράφεις, πάει κατευθείαν το μυαλό μου με ένα φθόρο, μετά πήγε στη συντροφική σχέση. Mm-hmm. Που είπες ότι είναι δύσκολη σαν σύντροφη. Ναι. Σαν φίλη είναι εξαιρετική. Ναι, ναι. Μπορώ να φανταστώ ότι και ένας τέτοιος εργαζόμενος θα ήταν φοβερός, εξαιρετικός να είναι. Ο γιατρός μας θα ήταν εξαιρετικός να είναι έτσι. Εκεί, 24 ώρες, 24 ώρες υπηρεσία. Τι θες, τι θες εγώ για σένα. Στη συντροφική σχέση όμως, πέραν του ότι μπορεί να έχει δώσει τα λεφτά για να βοηθήσει ένα φίλο ή να λείπει γιατί πρέπει επίσης να βοηθήσει ένα φίλο, σκέφτομαι όλο αυτό το μπέρδεμα μέσα στο μυαλό αυτού του ανθρώπου. Ξέρεις και πώς κάνει μια ισότιμη σχέση με τον σύντροφο. Ξέρεις τι άλλο προκύπτει. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει ισότιμη σχέση. Πολύ συχνά, αφού φροντίζει τους άλλους, αφήνει δικές τους υποχρεώσεις αφρόντιστες. Οπότε πρέπει ο σύντροφος ή η σύντροφος να έρθει να καλύψει και αυτό το κενό. Και το άλλο που δεν αναφέραμε, Ανδριανή, είναι ότι στη συντροφική σχέση, μια και το όρισες, το συγκεκριμενοποίησες, πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Δηλαδή, εκτός του ότι θα επιλέξουν δυσλειτουργικές ερωτικές σχέσεις από την αρχή, γιατί λέει: «Α, εδώ έχω αντικείμενο δουλειάς. Θα δουλέψω, θα τον βοηθήσω και θα μ' αγαπήσει», είναι ότι έχουν πολύ συχνά και σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Γιατί? Πώς συνδέεται με όλο αυτό? Γιατί μπαίνει στη σεξουαλική πράξη να ευχαριστήσουν τον άλλο. Α, είναι κατά τη στοιχεία αυτό που σκεφτόμουν. Και, ναι, και αγνοούν τις δικές τους ανάγκες, είτε να ζητήσουν, είτε να δείξουν, είτε να εστιαστούν. Εμένα τι μου αρέσει. Εγώ τι θα ήθελα.
Έχουμε πολύ συχνά περιστατικά γυναικείας ανοργασμικότητας ή πρόωρης εξπερμάτωσης ή αισθητικής δυσλειτουργίας στους άντρες. Άρα δεν το απολαμβάνω. Το σώμα δηλαδή δεν το απολαμβάνεις. Η νευροσούλα τους μπορεί να το απολαμβάνεις το τι θυσιάζουμε. Ναι, παίρνουν ευχαρίστηση ότι ευχαρίσα και ικανοποίησα τον άλλο. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν αρκεί. Όχι, δεν αρκεί. Σε μία ενήλικη ζωή. Και αυτό και συχνά, το πάω ακόμα παραπέρα, έχουν την τάση να κάνουν παράλληλες σχέσεις. Γιατί δεν μπορούν να προσδιορίσουν ότι το ότι εγώ δεν ευχαριστιέμαι 100% από τη σχέση με τη γυναίκα μου ή με τον άντρα μου, να δω εγώ τι έχω και νομίζουν ότι η σχέση φταίει. Άρα να πάω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Δεν με εμπνέει, ας πούμε, η Μαρία. Ναι. Η Μαρία φταίει. Ναι, πάλιωσε η σχέση. Θα δοκιμάσω την Ανδριανή τώρα. Να δοκιμάσω, ναι, την Ανδριανή, κάτι. Την Κατερίνα τη. Ναι. Και Μαρία. Πάω αλλού. Μας ακούει τώρα. Μ' αρέσει πολύ όταν κάνω αυτή τη σκέψη, ότι κάποιος μας ακούει και ταυτίζεται και λέει, βρε παιδί μου, αυτές εκεί τώρα που μου τα λένε, κάτι μου χτυπάνε καμπανάκια στον εγκέφαλο, σαν να με περιγράφουν. Δεν μου αρέσει. Δεν με συμφέρει, όπως είπες και εσύ πριν. Δεν με συμφέρει να ζω σε αυτό το μοτίβο. Μπορώ να με βοηθήσω, μπορώ να με αλλάξω τώρα μια στιγμή στα 40 μου, στα 50 μου. Στα 25 μου. Στα 93 μπορούμε και ακόμα και 2 ώρες πριν πεθάνουμε μπορούμε να αλλάξουμε. Ωραία. Όμως, όπως λέει και ο Αϊνστάιν, ο τρόπος που σκεφτόμαστε και το σύστημα που έχει δημιουργήσει μία κατάσταση, ένα πρόβλημα, δεν μπορεί από μόνο του να παράξει και τη λύση. Χρειάζεται εξωτερική πηγή ενέργειας. Τώρα, αυτή η εξωτερική πηγή ενέργειας μπορεί να είναι ένας σύμβολος ψυχικής υγείας, ένας ψυχοθεραπευτής, μπορεί να είναι ένα απλό υποστηρικτικό πλαίσιο, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, εμείς στα σεμινάρια νευρογλωσσικού προγραμματισμού που είναι 2 χρόνια, άνθρωποι που δεν κάνουν ψυχοθεραπεία έχουν μετά από 2 χρόνια και λένε: έκοψα το τσιγάρο, γιατί δεν θέλω να είμαι εγώ αυτό. Έκοψα το χασίς, γιατί δεν θέλω να είμαι εγώ αυτό. Έφτιαξα τη σχέση μου ή χώρισα από δυσλειτουργική σχέση, γιατί δεν θέλω να είμαι εγώ αυτό. Χωρίς να τους πει κανείς, χώρισα από την εξωσυζυγική μου σχέση μετά από 12 χρόνια, γιατί δεν θέλω να είμαι εγώ αυτό. Χωρίς να τους πει ποτέ κανείς, ούτε χώρισε, ούτε κόψε τσιγάρο, κόψε. Δηλαδή, αρχίζει και διαμορφώνεται μια τέτοια ταυτότητα υγιής που συμφέρει, οικολογική, και αρχίζει όλος και παρατηρεί. Τι με συμφέρει τώρα, τι με συμφέρει να καπνίζω, με συμφέρει να είμαι εγώ το backup call του κυρίου ή της κυρίας 12 χρόνια για το πότε θα με πάρει τηλέφωνο. Με συμφέρει να είμαι γιατρός και να μην πληρώνομαι. Και όταν αποφασίσει να κάνει την αλλαγή και να γυρίσει να εξηγιάνει την κατάσταση, οι άνθρωποι που είναι γύρω του θα παραμείνουν κοντά του? Γιατί φαντάζομαι θα σταματήσει να εξυπηρετεί πολύ κόσμο. Ναι, κάποιοι θα φύγουν. Αυτοί οι οποίοι όμως μπορούν να αναγνωρίσουν την καλή του πρόθεση, γιατί ξαναλέω, είναι πολύ καλή ψυχής άνθρωποι. Ναι. Και τον ίδιο θα τον βοηθήσει ή την ίδια θα τη βοηθήσει όταν συνειδητοποιήσει ότι όλο αυτό που γινόταν ή που γίνεται δεν είναι γιατί εγώ είμαι χαζή ή ανόητη και με εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Είμαι ένας ευφυέστατος άνθρωπος, ο οποίος έχω αυτή την ευαισθησία. Ο δάσκαλός μου στο NLP έλεγε «Η ανάγκη για τρυφερότητα μπορεί να γίνει οδοστρωτήρας». Ωραία. Άρα, αν καταλάβω ότι η καλή μου πρόθεση είναι αυτή, να πάρω προσοχή, να πάρω εκτίμηση και γινόμαστε αυτό που δίνουμε εμείς στον εαυτό μας. Άρα, αν εγώ σου παραχωρώ γη και είδωρ για να μου δώσεις εκτίμηση, για να δω εγώ πόσο εκτιμώ τον εαυτό μου. Γιατί όσο εγώ μου συμπεριφέρομαι σαν να είμαι σε σωματική υγεία, σε ενέργεια, σε φροντίδα, σε εμφάνιση, σε χρήματα, σε επαγγελματική κατάσταση, αν μου συμπεριφέρομαι όσο αν είμαι ένα τίποτα, ο άλλος γιατί να με δει διαφορετικά? Δεν γίνεται να με δει διαφορετικά. Ναι. Είμαι μαμά και μεγαλώνω ένα καλό παιδί. Και είναι πάρα πολύ βολικό. Το έχω εκεί μεγαλωμένο με αυτά τα δεδομένα. Εξυπηρετεί και εμένα και τα πάντα και την οικογένεια. Έχει καλούς τρόπους. Γενικά όλοι μου λένε τι καλό παιδί το παιδί σας. Τι καλό, όπως μπορεί να το εισπράξει κανείς. Ακούω την Κανδεράκη να μιλά και αρχίζουν πάλι οι καμπάνες. Πώς το βοηθάω εγώ αυτό το παιδί? Πολύ ωραία. Και αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ, Μαρία. Ναι, να είσαι καλά. Γιατί μου υπενθυμίζει πράγματα που ήθελα να πω και τα είχα ξεχάσει και είναι κέρια. Είναι κέρια. Να επιτρέψω σε αυτό το παιδί να παίξει και ένα άλλο ρόλο. Να επιτρέψω σε αυτό το παιδί να ξεχάσει κάτι. Δηλαδή. Αν πηγαίνει με τον αδερφό του ή με την αδερφή του στο σχολείο και είναι αυτό που παίρνει κάθε μέρα το φαγητό για το όλο ημερό, να το επιτρέψω να το πάρει και το άλλο την άλλη μέρα. Και ας μην το κάνει το άλλο το παιδί καλύτερα.
ας του επιτρέψω να μην ασχολείται για τα πάντα. Ας το αρχίσω να το επιβραβεύω και για συμπεριφορές ότι α, ωραία που σταμάτησες το διάβασμα παραδείγματος χάρη και έκατσες και χαλάρωσες. Τι λες, ξέρεις. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Το κάνουμε τόσο κόπο τόσα ναι. χρόνια. Ή δεν χρειάζεται να πλύνεις τα πιάτα. Αυτό θα το κάνει η μαμά ή αυτό θα το κάνει ο μεγάλος. Εσύ πήγαινε να παίξεις. Σε όλα αυτά νομίζω κοινό σημαίνει η ευθύνη. Η ευθύνη, ναι. Όλο αυτό βέβαια είναι στο αναπτυξιακό στάδιο που περνάει το παιδί. Να το συμπεριφερόμαστε αντίστοιχα με το αναπτυξιακό του στάδιο. Άρα ας το αφήσουμε να είναι πιο παιδί. Πιο παιδί, πιο... ναι. Πιο παιδί. Ας κάνει και το λάθος. Αν συζητάμε βέβαια πάντα για το καλό το παιδί, αυτό που είναι μέσα σε όλο αυτό που περιγράψαμε. Ναι, δηλαδή αν επιβραβεύω την αδερφή γιατί φρόντιζε το μικρό της αδερφό, την βάζω στο καλούπι να γίνει καλό παιδί. Ναι. Αυξάνω τις πιθανότητες μάλλον. Τα καλά παιδιά, από ό,τι κατάλαβα, δεν περνάνε και πολύ καλά στη ζωή τους. Είναι πολύ δυσκολεμένα, ναι. Δηλαδή, σαν να εναποθέτουν, σαν να επενδύουν πολλή ενέργεια στη ζωή, στις σχέσεις τους ανθρώπους. Υπηρέτες. Και δεν παίρνουν, το καημός τους είναι που δεν παίρνουν πίσω ίση κατάσταση, ίση ενέργεια, ίση αποδοχή, ίσο αποτέλεσμα. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτό το καλό παιδί στα μεγάλα χρόνια της ζωής του, κάνοντας ένα απολογισμό, θα σκέφτεται που εγώ θυσιάστηκα ναι. για όλους και πού ναι. τους τώρα, που είναι ναι. τα παιδιά μου, που είναι ναι. η αδερφή μου, η κουνιάδα μου, η ξαδέρφη μου, ναι. η συμπεθέρα μου. Εδέχεται. Υπάρχει κίνδυνος να γίνει ένας πικρόχολος άνθρωπος. Ποιος, το καλό παιδί, ναι. Γιατί πάμε από το μαύρο στο άσπρο ή από το άσπρο στο μαύρο και στο ενδιάμεσο έχουμε στερηθεί ένα ολόκληρο ουράνιο τόξο. Πάνε δηλαδή, μπορεί να πάνε, αν εγώ σε έχω φιλενάδα και εσύ περνάς παραδείγματος χάρη ένα οικονομικό πρόβλημα ή ένα πρόβλημα στο γάμο σου ή ένα διαστάσεις ή ένα διαζύγιο, δεν ξέρω τι. Και εγώ σε υιοθετήσω και είμαστε κάθε μέρα στα τηλέφωνα για να σε στηρίξω. Παίρνω καταρχήν ένα άλλο ρόλο. Παίρνω το ρόλο του θεραπευτή, του γονέα, που δεν αντιστοιχεί. Αυτό είναι καταρχήν πρώτο καμπανάκι. Ενδέχεται σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια που σε κουβαλάω, να μην θέλω να σηκώνω το τηλέφωνο όταν με παίρνει. Μπούχτησα, βρε παιδί μου, πια. Ναι. Ναι. Άρα είναι να είμαστε έτοιμοι, ας πούμε, να εισπράξουμε και ακραίες συμπεριφορές ναι, από ναι, τα ναι. καλά παιδιά. Ναι, ή και εμείς, αν είμαστε τα καλά παιδιά, να εκδηλώσουμε ακραίες συμπεριφορές. Ναι, ναι, ναι. Ναι, να το αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας και να πούμε πώς γίνεται. Με την Ανδριανή ήμασταν κάθε μέρα μαζί. Τώρα τι γίνεται. Γιατί άλλο είναι να μην σε παίρνω τηλέφωνο, γιατί έχω πολλή δουλειά ή γιατί μετακόμισα ναι, ναι, ναι. ή πήρα μια προαγωγή και δεν ανταποκρίνομαι. Και άλλο είναι αυτό το. Δεν αντέχω να τσακούσω. Κάνω εικόνα όλα αυτά που λέμε και ναι. σκέφτομαι ανθρώπους που έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για αυτούς. Την εικόνα του καλού παιδιού, που κάποια στιγμή λέμε καλά, του έστριψε βίδα. Δεν του έστριψε βίδα. Συνήλθε μάλλον ο άνθρωπος, έχω την εντύπωση. Δηλαδή, ναι, 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 τέλος. Ναι, ναι. Γιατί από αυτό το συγκεκριμένο status quo που βιώνανε, για να πάνε σε ένα επόμενο, δηλαδή αυτό λέμε, υπάρχει μια ανισορροπία, μια μεταβατική ανισορροπία. Φαντάζομαι ότι αν πακετάρουμε τα πράγματά μας, να μετακομίσουμε σε ένα καινούριο σπίτι, υπάρχει ένα μεσοδιάστημα που υπάρχει ένα χάος. Ναι. Ωραία. Οποιαδήποτε λοιπόν συναισθηματική κατάσταση ή συμπεριφορά, α, πάμε να εγκαθιδρύσουμε τον εαυτό μας μια β, υπάρχει ένα μεσοδιάστημα που είναι ένα χάος. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ και εκδηλώνω συμπεριφορές οι οποίες είναι και για μένα πρωτόγνωρες και για τους άλλους πρωτόγνωρες. Όλα από τη ζωή βγαλμένα είναι, όπως και οι κουβέντες μας εδώ. Και όλα κομμάτια της ζωής μας. Εγώ θέλω να κρατήσουμε ξανά ότι, ότι όλοι σε κάποια φάση της ζωής μας έχουμε υπάρξει σε κάποια δόση καλό παιδί. Ωραία. Έτσι όπως όμως λέμε ότι όλοι μας λίγο ή πολύ έχουμε ένα θεματάκι υγείας, αλλά όσο αυτό μας επιτρέπει να εργαζόμαστε, να είμαστε λειτουργικοί και να υλοποιούμε τα όνειρά μας, θεωρούμαστε κατά κόρον υγιείς, εντάξει. Το ίδιο λοιπόν είναι ότι μπορεί να έχουμε στοιχειωδώς κάποιο ποσοστό της συμπεριφοράς του καλού παιδιού, αλλά μήπως φτάνω σε ένα σημείο από εκεί και μετά που δεν με συμφέρει, που είναι στην υπερβολή του, που δεν είναι 49%, είναι 52%. Οπότε να αρχίσουν το οριοθετήσω. Γιατί δεν είναι πλέον αν είσαι 25, 35, 55, να αλλάξεις προσωπικότητα. Δεν σταματήσω εγώ να αγαπάω πολύ τους ανθρώπους, επειδή οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται. Απλώς να μην είναι αυτό. Αλλά ακόμα και όταν αγαπάω, το Ευαγγέλιο τι λέει, αγάπω τον πλησίον σου ως εαυτόν. Mm-hmm. Πρώτο καθήκον να αγαπώ εμένα. Να θυμόμαστε τους λεγόμενους κανονισμούς της Αϊάτα, που μπαίνουμε στο αεροπλάνο και λέει ο αεροσυνοδός. Πρώτα η μάνα, μετά το παιδί. Πρώτα
Τον εαυτό σου και μετά τον εαυτό σου και μετά το παιδί που συνοδεύεις. Αυτά να εφαρμόσουμε. Δεν λέμε να γίνουμε κακοί ούτε εγωιστές. Η συμπεριφορά. Οριοθετημένο δηλαδή. Οριοθετημένο. Λοιπόν, σηκωθείτε. Θα γίνουμε οι γονείς του εαυτού μας που λέμε. Ό,τι δεν μας αρέσει και ό,τι δεν μας συμφέρει, να το αλλάξουμε. Να το φέρουμε στην υγιή του. Ακριβώς. Στην οικολογία. Στο χέρι μας. Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο μετά που ακούσαμε την Κανδεράκη να μας τα λέει από αύριο να αλλάξει η ζωή μας. Θέλει κόπο. Θέλει δουλειά. Θέλει πολύ προσωπική δουλειά. Και θέλει πολύ, να σπάσεις πάρα πολλά στενά. Τίποτα που να αξίζει δεν κατακτιέται εύκολα. Έτσι. Είτε αυτό λεγόταν δίπλωμα οδήγησης, είτε αυτό λεγόταν προφήσεις στα αγγλικά, είτε αυτό λεγόταν οτιδήποτε επαγγελματικό. Έχουμε τώρα λοιπόν να μάθουμε μια καινούργια γλώσσα στο νευρικό μας σύστημα. Δεν είναι ότι άντε και τα ακούσαμε και άλλαξε. Όχι. Τι καλά που θα ήταν. Έχει να πέσει κλάμα μετά από αυτή την κουβέντα. Αλλά είναι και αυτό ένας δρόμος τέλος πάντων. Μαρία, πολύ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Ανδριανή. Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε κι εσείς καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Δεν θα σας πω να είστε καλά, παιδιά. Θα σας πω μόνο να είστε καλοί με τον εαυτό σας. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο.